Αλλάζουμε κλίμα στο δελτίο, θα πάμε στο χώρο του πολιτισμού. Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν διάφορες πολιτικές δράσεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Αλλά εμείς θα μείνουμε στον σιδηροδρομικό σταθμό Αμιντέου. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωραία δράση. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο του West την κυρία Γλύκα Διονυσοπούλου, οικαστικό και ιστορικό τέχνη. Καλησπέρα σα, κύριε Διονυσοπούλου. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πολιτικές δράσεις στο σιδηροδρομικό σταθμό Αμιντέου. Μια πολύ ωραία εκδήλωση, 219 χιλιόμετρα αφήγησης, με αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την κατασκευή της συντονικής γραμμής Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου. Για πείτε μας λίγο, είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ στα The Edition του West, είδαμε ότι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί την τελευταία περίοδο, είναι παρατημένοι, εσείς τους δώσατε πνοή και πάλι. Θέλαμε να δώσουμε μία άλλη πνοή και ακριβώς αυτό η δική μου δράση έγινε συγκεκριμένα σε ένα κτίριο το οποίο είναι εγκαταλειμμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται και από τη φθορά του κτιρίου, στους τοίχους, στα παράθυρα, σε όλο το μεγαλείο η εγκατάλειψη και η ερημιά. Θελήσαμε ακριβώς αυτό, να δώσουμε ξανά ζωντάνια σε παλιά κτίρια σταθμών μέσα από αυτή την αφηγηματική διαδρομή, η οποία να πούμε ότι ήταν μια ιδέα του Γιώργου του Λιόλιου, να ενεργοποιηθούν 9 σταθμοί της γραμμής Θεσσαλονίκη-Μοναστήρι, όπου συμπληρώνεται, όπως πολύ σωστά είπατε, 130 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε η κατασκευή αυτής της σιδηροδρομικής γραμμής, την άνοιξη του 1891. Αυτοί οι σταθμοί λοιπόν είναι η Θεσσαλονίκη, η Αλεξάνδρεια, η Βέρεια, η Νάουσα, η Σκίδρα, η Έδεσα, το Αμίντεο με τη δική μου δράση και τίτλο «Τα τρένα να θυμάσαι», το Μεσονήσι και τέλος το Μοναστήρι. Τώρα στη δική μου δράση ο τίτλος... Ναι, να δούμε τι ακριβώς, τι παρουσιάσατε σε αυτή τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή και οι πολιτικοί που ήρθαν και αυτοδιοικητικοί, αλλά και ο κόσμος που ήρθε εκεί στο Αμίντεο, τι είδε? Αυτό που είδε ο κόσμος ήταν μια εικαστική εγκατάσταση, όπως την ονομάζουμε. Δηλαδή, δεν είχε μόνο ζωγραφική, αλλά ήταν μια εγκατάσταση στον χώρο. Θελήσαμε να ενεργοποιήσουμε όλο το κτίριο και διάφορα σημεία του σταθμού, γιατί δεν ήταν μόνο στο παλιό κτίριο του σταθμάρχη, αλλά και μέσα στον χώρο της αναμονής. Δύο δηλαδή βασικοί χώροι του σταθμού. Ο κόσμος περιηγήθηκε και στους δύο χώρους. Ο τίτλος τώρα της δικής μου εκδήλωσης, «Τα τρένα να θυμάσαι», προέρχεται από ένα ποίημα του Δημήτρη Παπακοσταντίνου. Και με αυτή την αφορμή θέλησα σε όλη αυτή τη δική μου εικαστική εγκατάσταση να εμπλέξω, να αλληλεπιδράσω και με την ποίηση και με τη φωτογραφία και με τη μουσική. Έτσι λοιπόν έγινε ένα ανοιχτό κάλεσμα στην ποιητική ομάδα του περιοδικού Καρδιοθράφστης, όπου έχω και την εικαστική επιμέλεια. Συμμετείχαν 38 ποιητές και μάλιστα μιλάμε για βραβευμένους ποιητές με κρατικά βραβεία από διάφορες γενιές όλων των ηλικιών. Επίσης, ο φωτογράφος ο Αλέκος Βρετάκος, ο οποίος είχε μια εκπληκτική προβολή στη μία αίθουσα του παλιού σπιτιού του Σταθμάρχη, και είχαμε και πρωτότυπη μουσική του Παναγιώτη του Δημόπουλου. Την εγκατάσταση στα φώτα τώρα έγινε μια επίσης εντυπωσιακή δουλειά από τον Μιχάλη τον Πασχαλίδη, ένα συνεργάτη μας από τη Φλόρινα, τόσο στα φώτα όσο και στον ήχο. Και φωτογραφικά έχουμε καταγράψει και την εκδήλωσή μας, το οποίο το ανέλαβε ο Κώστας ο Παπαϊωάννου. Ναι, είδαμε μια εξαγνωστή δράση να πούμε. Τη στήριξε η Εταιρεία Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Αντιμιντέου, η Αντιπεριφέρεια Φλόρινας. Ήταν μόνο για εκείνη την ημέρα, δηλαδή κάποιος. Τώρα για να απολαύσει όλη αυτή την παρέμβαση, την εικαστική της Γλύσκας της Διονυσοπούλου, μάλλον θα περιμένει στην Κοζάνη. Θα περιμένει τη συνέχεια. Μάλιστα. Πού θα τη δούμε αυτή τη συνέχεια? Με το Δήμο και έχει ενταχθεί η δική μου δράση, αυτό που δηλαδή που έγινε στο Αμίντεο, με τον τίτλο «Τα τρένα να θυμάσαι» και με όλους τους συντελεστές όπως ήμασταν, ενδεχομένως και κάπως ανανιωμένοι, δηλαδή θα δούμε και κάποιες εκπλήξεις, κάποια παραπάνω πράγματα. Έχει ενταχθεί στα Λασάνια, οπότε θα το δούμε τον Σεπτέμβρη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Στο σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ. Στο σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ. Θα δώσετε πνοή, ανάσα εκεί στην περιοχή, μια περιοχή που προχωράει το επόμενο διάστημα να γίνει και αποκατάσταση του χώρου. Μάλιστα. Γιατί είμαστε και τρία βασικά στελέχη Κοζανίτες, οπότε θέλαμε να γίνει κάτι και στο χώρο μας και να το φέρουμε και εδώ. Σε συνεργασία όμως και με τον Χάρη τον Κοντοσφύρη, τον καθηγητή μου από τη Σχολή Καλών Τεχνών Φλόρινας, γιατί συμμετείχα και με μια εγκατάσταση στο σταθμό του Μεσονησίου, όπου ήταν και μια εκδήλωση. Εκεί. Ήταν ένας από τους 9 σταθμούς. Σε συνεργασία λοιπόν το Αμίντο με το Μεσονήσι, θα προσπαθήσουμε όλο αυτό να το ταξιδέψουμε μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και με μια επανάληψη στο Αμίντο, γιατί πολλοί κόσμος θέλησε να το ξαναδεί και εξέφρασε την επιθυμία το να το ξαναπαρουσιάσουμε, και ενδεχομένως και στη Φλόρινα. Μάλιστα.
οι οποίοι και η Φλόρινα αλλά και τα Μίντο, εντάξει και η Κοζάνη, το, ειδικά τους χώρους του ΟΣΕ και το τρένο είναι έτσι μια... Τους τιμούμε ιδιαίτερα. Ναι, το τιμάνε ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, οι επόμενες δράσεις ποιες είναι, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, θα δούμε κάτι άλλο, γιατί ασχολείστε πολύ και με τις εκθέσεις και με διάφορα. Και έχετε και πάρει και σημαντικές έτσι βραβεύσεις. Υπήρχε μια βράβευση, η οποία κιόλας μας, η βράβευση πραγματοποιήθηκε χθες. Είχα στείλει ένα έργο στο Ίδρυμα Σταυροπούλου στην Αθήνα, όπου είχε προκήρυξει ένα διαγωνισμό σε σχέση με την κατοχή και την αντίσταση. Και είχα την πολύ πολύ μεγάλη τιμή να πάρω το βραβείο των οικαστικών. Υπήρξε και χρηματικό έπαθλο, οπότε ήμασταν διπλά χαρούμενοι. Συγχαρητήρια. 4 βραβεία δόθηκαν και μάλιστα το βραβείο ποίησης το πήρε και ένας από τους ποιητές που συμμετείχε και στην ομάδα, την ποιητική ομάδα του περιοδικού Καριοθράφστης, ο Γιώργος Αδελιόπουλος. Ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης. Ναι. Οπότε η Κοζάνη τιμήθηκε διπλά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Πάντως, επειδή είμαστε σε μια περίοδο που έτσι βιώσαμε και βιώνουμε ακόμα την πανδημία, για να κλείσουμε αυτό το ερώτημα, πώς βλέπετε την εικόνα με την τέχνη και αν όλη αυτή η κατάσταση έτσι σας έχει προβληματίσει την τελευταία περίοδο, γιατί είδαμε πάγωσαν πάρα πολλά και δεν προχώρησαν ούτε εκδηλώσεις, ούτε οικαστικές παρεμβάσεις και τώρα σιγά σιγά δειλά-δειλά βλέπουμε ότι επαναδραστηριοποιούνται και πάλι. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι για την καθημερινότητα ενός καλλιτέχνη, η πανδημία τουλάχιστον για μένα, να μιλήσω ίσως προσωπικά, και όλο αυτό το κλείσιμο δεν άλλαξε κάτι. Ίσα-ίσα μου έδωσε πάρα πολύ χρόνο στο να ζωγραφίσω, να ασχοληθώ, να είμαι πολύ συγκεντρωμένη, παρόλο που δούλευα παράλληλα, γιατί είμαι και στο 1ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, ως εικαστικός, αλλά μου έδωσε το χρόνο το να δουλέψω πάρα πολύ. Δεν σταμάτησαν οι δράσεις τέχνης, απλά έγιναν διαδικτυακά όλο αυτό το διάστημα. Βρήκαμε δηλαδή διόδους του να εκφράσουμε και να κοινωνήσουμε την τέχνη μας. Αυτό βέβαια που συνέβη τώρα με την πρώτη αυτή εναρκτήρια εκδήλωση, που είχαμε και μια αγωνία για το αν θα πραγματοποιηθεί και αν θα έχουμε κάποια μέτρα, γιατί σκεφτείτε ότι στο Αμίντεο ήρθαν περίπου 100 άτομα. Ευτυχώς ήμασταν σε έναν εξωτερικό χώρο, ευτυχώς. Ναι, επιτρέπονται τώρα. Επιτρέπονται, ναι. Ευτυχώς. Οπότε ήταν απίστευτα συγκινητικό όλο αυτό που μετά από τόσο διάστημα ξαναβρεθήκαμε άνθρωποι της τέχνης, συνομιλήσαμε, κοινωνήσαμε την τέχνη μας, αλληλεπιδράσαμε και ελπίζουμε να συνεχίσει αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα, και να επανέλθουμε. Εμείς θα περιμένουμε και πάλι τη δράση τη δική σας το επόμενο διάστημα εδώ στην Κοζάνη, στα Λασάνια. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο κεντρικό δελτίο του West. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Δημητσόπουλο. Καλό βράδυ. Καλά, γεια σας.